Το μαρτύριο της κατοχής και η στεναρή αντίσταση των κριτικών ξυπνούν 80 και πλέον χρόνια μετά, μέσα από τις αφηγήσεις των ανθρώπων οι οποίοι βίωσαν τη φρίκη. Το ημερολόγιο έγραφε 28 Οκτωβρίου του 1940 και ο 12χρονος τότε Νίκος Παπαδάκης από το χωριό Διαβαϊδέ θυμάται τη στιγμή που κηρύχθηκε ο πόλεμος. Οι καμπάνες άρχισαν να χτυπούν και έπειτα η επιστράτευση. Μικρά παιδιά εμείς βγήκαμε εδώ που κατεβαίνε τα αυτοκίνητα, κατεβαίνανε για να πάνε οι στρατιώτες στον πόλεμο και ήταν σαν τις σαρδέλες μέσα, γεμάτα τα αυτοκίνητα. Και τους επέζαμε παλαμάκια και τραγουδούσανε αυτοί. Όλοι που ήταν στα αυτοκίνητα μέσα ήταν μια βοή και τραγουδούσανε. Κακουχίες, φόβος, πείνα. Τα υπάρχοντα των ανθρώπων, οτιδήποτε είχε αξία, άνοικε πλέον στον κατακτητή. Πήγαν οι Γερμανοί και κάψαν τα νόια από ό,τι ακούσαμε εμείς και πήραν και αγελάδες, πρόβατα και τα φέραν εδώ. Μαζί με αυτά πήραν και τα πρικιά το γυναικό. Όπως εξιστορεί ο ίδιος ως παιδί, έζησε την καταναγκαστική εργασία. Ήταν ο μοναδικός τρόπος να εξασφαλίσει λίγα όσπρια ή λαχανικά. Δεν τους ενδιάφερε αυτή αν ήμουν εγώ μικρός ή μεγάλος, μόνο να υπήρξε ένας να πει παρόν το όνομα αυτού που το έκανε στην κατάσταση γραμμένο. Και μου είπε εγώ θα σου δώσω 2 κιλά φακί και ένα μπλεχτάκι κρομύρια να μου κάμψει τα εκατομμύρια μου. Και εγώ το δέχτηκα. Μια μνήμη που δεν σβήνει από το μυαλό του κυρίου Νίκου είναι ο πυροβολισμός που δέχθηκε ο πατέρας του από τους Γερμανούς, όταν 3 στρατιώτες μπήκαν ευνηδιαστικά στο σπίτι τους. Όμως ευτυχώς κατάφερε να επιζήσει. Και όπως καθόμαστε, μας προτείναν τα όπλα όλα, τα 2 όπλα που είχαν οι 2 στρατιώτες και πραγματικά έβγαλε τον πιστόλι και είπε και του πατέρα μου, την εφαίρω και έπεσε κάτω ανάχελα. Και πλημμύρισε στο αίμα. Τον Ιούνιο του 1943 ιδρύθηκε η Εθνική Οργάνωση Κρήτης. Ο Μιχάλης Κουσαντώνης, 13 ετών τότε, ζούσε με την οικογένειά του στον Πιτζαριανό κοντά στο Καστέλι Παιδιάδος. Γονείς και παιδιά εντάχθηκαν στην ΕΟΚ και κάπως έτσι ξεκίνησε η αντιστασιακή τους δράση. Οι δικοί μου γονείς ήταν στον Πιτζαριανό αγρότες. Αγρότες. Είχαν αντιστασιακή δράση. Ναι, ναι, όλα τα κοπέλια. Όλα τα παιδιά. Τι κάνατε? Μας ζητούσανε πέρυπι να πάμε από τον Ψαρινό να πάμε φαΐ στο βουνό των Ανταρτών και πηγαίναμε κρυφά. Δεν μπορούσε να πας φανερό και πηγαίναμε, εκτελούσαμε διάφορες δουλειές. Και οι γονείς σας και εσείς? Και εμείς και τα παιδιά και οι γονείς. Ναι. Στην ΕΟΚ δηλαδή. Ναι. Πότε μπήκατε στην ΕΟΚ εσείς? Εγώ μπήκα 13 χρόνια. Τα αντίπεινα, απάνθρωπα για κάθε μία πράξη αντίστασης. Με το παραμικρό, οι Γερμανοί εδώ δεν γλίτωνες. Ένας κουντάκης εφηγάδευσε 2 Ιταλούς. Τσίκαρε στο βουνό. Και έτσι πήραν οι αντάρτες, στείλαν στην Αφρική. Το έπαιρνε στο καφενείο. Και κάποιος το άκουσε. Και τον αρπάξαν, τον εκτελέσαν στο Λιγιανό. Μια ζωή με πένθος και τραύμα. Χρέος, ατομικό, εθνικό και ηθικό αποτελεί η διατήρηση της συλλογικής μνήμης. Για να μην σβήσει ποτέ ο αγώνας των ανθρώπων που έδωσαν το αίμα τους για την απελευθέρωση.